Τι ωραία παρέα! Πραγματικά είναι τι ωραία παρέα. Θα μπορούσαμε να είμαστε έξω και να πίνουμε μπύρες. Το πιο ωραίο είναι ότι στα μάτια καλή έχει βγει σε κόκκινο φόντο. Όχι κόκκινο. Πορτοκαλί είναι. Α, πορτοκαλί είναι. Φαίνεται κόκκινο. Μου το χαλάς. Ζητώ συγγνώμη. Χρειάζεται να σου στάσει. Όχι, όχι, βέβαια, όχι, εντάξει. Παλιές καραβάνες όλοι. Λοιπόν, για δεν ξέρω πόσο έχετε παρακολουθήσει από όλο αυτό που έχει εξελιχθεί τις τελευταίες περίπου 2,5 ώρες. Είναι κάτι που εμάς μας έχει, το έλεγα στο Μιχάλη όταν αρχίζαμε, ότι ένιωθα ότι σήμερα είναι μια καλή μέρα μετά από πολλές μέρες. Όσο εξελίσσεται την βραδιά και βλέπουμε τόσο και ακούμε τόσο ωραίο, καθαρό λόγο, τεκμηριωμένο λόγο, συγκροτημένο λόγο από αθλητές, όχι μόνο από ποδοσφαιριστές, περνάμε πολύ ωραία, αλλά κυρίως εγώ στέκομαι στο ότι μετά από καιρό βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές, πώς να το πω, να δείχνουν προς τα έξω ότι είναι πολύ κανονικοί άνθρωποι και όχι παιδιά που ζουν σε μια γιάλα. Εντάξει, αυτό θέλει από όλους μας μια... πάντα να επανερχόμαστε σε αυτή τη σκέψη κάθε φορά που βγαίνουμε εμείς, που είμαστε τώρα στα παράθυρα, και παίρνουμε το χρόνο από αυτούς που πραγματικά πρέπει να είναι μπροστά. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές εγώ το έχω πει δημόσια, ότι εγώ αισθάνομαι ντροπή κάθε φορά που χρησιμοποιώ χρόνο τηλεοπτικό ή στα μίντια και χώρο για να μιλήσουμε για πράγματα εκτός ποδοσφαίρου ή τέλος πάντων απόνερα, άσχημα απόνερα του ποδοσφαίρου. Καλό είναι, για μας δεν είναι έκπληξη, νομίζω και για τους άλλους δύο συναδέλφους. Οι ποδοσφαιριστές όχι μόνο είναι κανονικοί άνθρωποι, έχουν και μια γνότητα, και ειδικά όταν έχεις την τύχη να μεγαλώνεις ποδοσφαιριστές, να τους έχεις από πολύ μικρή ηλικία και να βλέπεις την εξέλιξή τους. Είναι παιδιά τα οποία έχουν και ευαισθησίες, έχουν και οριμάζουν και με έναν ιδιαίτερο τρόπο και πολλές φορές και πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει να γίνει στην ηλικία τους. Παίρνουν πολλές ευθύνες, πολλά βάρη, και είναι παιδιά τα οποία πάντα έχουν να σου πούν κάτι, μάλλον σε περισσότερες περιπτώσεις έχουν να σου πούν κάτι. Εντάξει, σήμερα προφανώς είμαστε εδώ γιατί ο σκοπός είναι τεράστιος. Εγώ περισσότερο για συγχαρητήρια και προφανώς να δηλώσω και τη στήριξη της ΠΑΕΠΑΟΚ στην προσπάθεια αυτή. Είναι αυτονόητη, δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε αυτό το πράγμα, και να πω ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να μην υπάρχει ως άθλημα αυτή την περίοδο, αλλά το νιώθεις παντού ότι είναι... Κρατάει αυτό το παλιωμοδίτικο που έχει, ότι είναι ένας πυρήνας, ένα κύτταρο κοινωνικής προσφοράς. Δεν είναι μόνο το τι κάνουν οι ομάδες ή οι ποδοσφαιριστές ή οι αθλητές, είναι και ότι και ο κόσμος ψάχνει μέσα από τα κανάλια που τους έχει δώσει κατά καιρούς η κάθε ομάδα για να έρθουν σε επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, να δουν αν μπορούν να βοηθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο. Εμείς δεχόμαστε κινητικά μηνύματα όλη αυτή την περίοδο. Ψάχνουν την Τράπεζα Αιμοδοσίας μας, για παράδειγμα. Είναι πολλές δράσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν από τις ομάδες. Να σας δώσω συγχαρητήρια για την προσπάθεια και τους ποδοσφαιριστές κυρίως. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στους συναδέρφους μου και σε εσάς. Και εντάξει, να μην μονοπολούμε έτσι. Είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία γιατί δεν τους βλέπω όλους μαζί. Αλλά ελπίζω να είναι εύκολη στο κατανοητή. Να δώσουμε και εμείς το και διαζώσεις, το καλωσόρισμα πίσω, το welcome back στον Κυριάκο. Εγώ τα έχω πει και κατηδίαν βεβαίως. Η απόδειξη είναι ότι δεν μπορούσε χωρίς εμάς και επέστρεψε. Έτσι. Αυτό είναι και μεγαλύτερη απόδειξη η επιστροφή του. Έτσι. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Θα συμφωνήσω όμως μαζί του. Θα συμφωνήσω μαζί του ότι η δικιά μας παρουσία δεν ξέρω πώς είναι σαν εικόνα, αλλά στην ουσία, επειδή παρακολούθησα πάρα πολύ, κατ' εμέ αποτελεί μια μικρή, εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, παραφωνία σε σχέση με αυτό που βλέπαμε μέχρι τώρα. Είχε μια καταπληκτική ροή ο λόγος των ποδοσφαιριστών, ο λόγος των αθλητών. Θα συμφωνήσω και στο εξής, για όποιον από εμάς ζει ποδοσφαιριστές από μικρή ηλικία μέχρι πιο μεγάλη ηλικία. Για όσους μάλιστα είχαν την ευκαιρία να ζήσουν ποδοσφαιριστές από μέσα σε διαφορετικές φάσεις, όπως εγώ για παράδειγμα, για τη δεκαετία του 90 και τώρα, μετά από 20 χρόνια ξέρω εγώ πόσο είναι, παραπάνω, μπορώ να σας πω ότι ο σύγχρονος Έλληνας ποδοσφαιριστής μπορεί για διάφορους λόγους να μην τοποθετείται τόσο συχνά όσο παλαιότερα κάποιες σημαντικές προσωπικότητες ποδοσφαιριστών, όμως δεν στερείται προσωπικότητας. Απέναντίας έχει πιο καθαρό λόγο, έχει πιο δυνατό λόγο, και καμιά φορά φταίμε εμείς
ή και οι ίδιοι που διστάζουν να βγάλουν αυτόν τον λόγο προς τα έξω και παραχωρούν πολύ περισσότερο λόγο σε όλους εμάς. Εμένα δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Ήταν μια αποθέωση μέχρι τώρα όλη η διαδικασία αυτή για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή και για τον Έλληνα αθλητή, μην το περιορίσω. Ένα μήνυμα να στείλουμε όλοι στο 54888 γράφοντας τσάπ, αυτό είναι δεδομένο. Καλά, δεν το συζητάμε κατά πόσο δεν έχει το περιθώριο κάποια ομάδα να μην στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία, δεν έχει το περιθώριο καμιά ομάδα να μην είναι μαζί, γιατί οι ομάδες με τους αθλητές, οι σύλλογοι με τους αθλητές θα πρέπει και μαζί να δουν και τα πράγματα και στην επόμενη μέρα, στην μετά κορονοϊό εποχή για το ποδόσφαιρο και για όλα τα σπορ. Αυτό είναι και το νόημα, Ανδρέα, σε διακόπτω λίγο, που σας είδαμε όλους μαζί, ότι σε αυτή την προσπάθεια, και θα δούμε και άλλους εκπροσώπους των ΠΑΕ, σε αυτή την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών, η ΠΑΕ είναι στο πλευρό τους. Σας είδαμε και κάποιον άλλο λόγο μαζί, ότι όλες οι ΠΑΕ, οι μεγάλες ΠΑΕ, θα δούμε συνέχεια και τον Ολυμπιακό σε πολύ λίγο, θα έχουμε τον Νίκο Βαχαβαλά, είναι στο πλευρό των ποδοσφαιριστών, στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και είναι πολύ ωραίο να περνιέται και αυτό το μήνυμα και να το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, ότι εδώ δεν είναι οι ποδοσφαιριστές ανεξάρτητοι από τις ΠΑΕ, ανεξάρτητα από τους άλλους αθλητές, ανεξάρτητα από το μπάσκετ, από το βόλιο, από τις Ολυμπιονίκες. Εδώ είναι, να μην πω τη βαριά κουβέντα, ένα αθλητικό κίνημα αλληλεγγύης, αλλά να πω τέλος πάντων μια προσπάθεια που βρίσκει ανοιχτά αυτιά παντού. Εννοείται. Δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Και να πούμε και ότι αξίζει να στηρίξουμε κάθε ανάλογη πρωτοβουλία. Εγώ, για παράδειγμα, όσο μπορώ και όσοι φίλαθλοι της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή μπορεί να με ακούνε που έχουν και εντοπιότητα με τη Νέα Φιλαδέλφεια, να πω ότι στις 8 Απριλίου, την Τετάρτη, είναι καλό να στηρίξουμε όλη την αιμοδοσία που κάνει ο Δήμος της Νέας Φιλαδέλφειας, γιατί πέρα από χρήματα, πέρα από ιατρικό, φαρμακευτικό υλικό, υπάρχει ένας παράγοντας πολύ χρήσιμος, απαραίτητος, δυστυχώς. Έχω και προσωπικό βίωμα που λέγεται αίμα και το αίμα πρέπει να υπάρχει και είναι δύσκολο, γιατί όλοι μας είναι λογικό να φοβόμαστε, όχι τόσο να βγούμε από το σπίτι μας, όσο τι γίνεται εκεί, γιατροί, φόρμες, κορονοϊός. Είναι πολύ ασφαλής η διαδικασία σε όλες τις αιμοδοσίες, δεν έχει καμία σχέση, γίνεται σε ξεχωριστές μονάδες, να μην φοβάται ο κόσμος και κυρίως όσοι μπορούν να δίνουν αίμα, δεν μπορούν όλοι, αλλά όσοι μπορούμε, να βάλω και τον εαυτό μου μέσα, θα πρέπει να το κάνουμε. Και φυσικά κάθε τέτοια πρωτοβουλία είναι δεδομένο ότι πρέπει να τη στηρίζουμε. Μην μονοπολίσω, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε πολλά. Είναι δεδομένο ότι ο βηματισμός είναι κοινός. Όπως θα πρέπει να είναι ο βηματισμός κοινός από εδώ και πέρα και σε πολλά άλλα επίπεδα. Σταμάτη. Όπως βλέπεις, δεν συντονίζουμε. Έχει ροή το πράγμα. Τόσα. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Μπράβο στο Ψάτ, συγχαρητήρια και σε εσάς που το κάνετε αυτό, προσθέτε και στο βιογραφικό σας ένα τηλεμαραθώνιο, δεν ξέρω αν είχατε κάνει άλλο. Καλό είναι όμως. Όχι, αλήθεια είναι, δεν το είχαμε φανταστεί κιόλας. Δεν το είχαμε. Χαίρομαι που επέστρεψε ο Κυριάκος, τον καλωσορίζω. Είναι ένας άνθρωπος που έχει να προσφέρει πάρα πολλά και έχει προσφέρει πολλά. Με τον Ανδρέα τα λέμε συχνά, πιο συχνά. Νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές αποδεικνύουν. Εμείς το ξέρουμε, το ξέρετε κι εσείς, ότι έχουν ποιότητα, έχουν κουλτούρα. Δεν είναι μόνο οι κασέτες που λέμε εμείς δημοσιογραφικά που βάζουν και ακούμε συνήθως τις δηλώσεις μετά από τα παιχνίδια. Φταίμε κι εμείς. Φταίνε και οι δημοσιογράφοι για τις ερωτήσεις που κάνουν. Φταίμε κι εμείς ως γραφεία τύπου, ως υπεύθυνοι επικοινωνίας που καμιά φορά προσπαθούμε να μειώσουμε, ας πούμε, τις αναταράξεις που μπορεί να προκληθούν από πιθανές δηλώσεις πιο αυθόρμητες, να το πούμε έτσι, αλλά οι ποδοσφαιριστές γενικά έχουν άποψη, την εκφράζουν, πολλές φορές την εκφράζουν όχι δημόσια, γιατί μπορεί να έχουν ένα φόβο, ας πούμε, μπροστά από μια κάμερα, αλλά έχουν λόγο, το ξέρετε όλοι σας, έχουν να πούν πράγματα, μπορούν να τα διατυπώσουν σωστά, είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι και το ζούμε όλοι. Και νομίζω ότι οι σύγχρονοι ποδοσφαιριστές, όχι ότι και κάποιοι παλαιότεροι, ας πούμε, σημερινοί 40-άριδες, 45-άριδες, 50-άριδες δεν είχαν ευαισθησίες, αλλά η σημερινή γενιά νομίζω ότι μπορεί να τις εκφράσει με πιο δυναμικό τρόπο. Αυτή την αίσθηση έχω. Και αυτό φαίνεται και μέσα από το ΜΖΑΠ τώρα και το Προεδρείο και όλη αυτή τη διαδικασία που τρέχει. Αφήστε δε που αρκετοί εξ αυτών, νομίζω σε όλες τις ομάδες, και ο Ανδρέας το ξέρει από την ΑΕΚ και
ο Κυριάκος με τον ΠΑΟΚ και από τις υπόλοιπες ομάδες κάνουν και ατομικές πρωτοβουλίες ή προσπαθούν να μαζέψουν και άλλους χωρίς να είναι από πίσω το brand name του συλλόγου, να το κάνουν από μόνοι τους για να βοηθήσουν αθόρυβα. Αυτά τα πράγματα δεν σηκώνουν διαφήμιση, δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα. Είναι, ξεπακούεται ότι και ο Παναθηναϊκός είναι συνδράμει σε όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά αυτά νομίζω ότι είναι τα αυτονόητα πράγματα. Το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι πιο σημαντικό, γιατί για να έχουμε το ευζήν, στοιχείο το οποίο είναι και το ποδόσφαιρο, πρέπει να έχουμε το ζήν πρώτα απ' όλα. Οπότε όλοι μας πρέπει να προσπαθούμε λίγο περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Ένα από αυτά που περνούν από το χέρι μας είναι χρησιμοποιώντας το χέρι μας να πάρουμε το κινητό μας και να στείλουμε ένα SMS γράφοντας ψάπ στο 54888. Σωστά. Ακριβώς. Ακριβώς. Ωραία, κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Εμείς ευχαριστούμε και τα συγχαρητήρια και από εμάς προς εσάς. Εντάξει, εγώ προσωπικά έχω συνεργαστεί και με τους δύο, είναι και η περηφάνεια μου. Συγχαρητήρια και σε εσάς και στον Καζέτα. Και καλή συνέχεια. Και να έχει επιτυχία. Καμιά φορά το αποτέλεσμα μετράει παντού. Έτσι, να έχει και αποτέλεσμα. Σωστό. Γιατί πραγματικά εδώ δεν υπάρχει όριο. Όσο περισσότερα καταφέρουμε να μαζέψουμε από οποιαδήποτε πηγή, τόσο καλύτερα. Θα υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες.